Ο Γεωργακός που άφησε τα πρόβατα με τους λύκους μόνο και μόνο για να βρίσκεται στην εκκλησία για την Ανάσταση και ο παπάς που δεν έβγαζε Ανάσταση αν δεν ήσαν όλοι χωριανοί παρόντες. Από όλες τις διηγήσεις των παλαιών γερόντων που κατά καιρούς έχω ακούσει, την πιο όμορφη και την πιο συγκινητική θεωρώ πως την άκουσα από τον Προπαθανάση Παπαντώνη, τον για πολλά χρόνια ψάλτη της εκκλησίας μας. Την άκουσα το Μεγάλο Σάββατο του έτους 1970, μέσα στο σπιτοκάλυβό του, που βρισκόταν στον κάτω μαχαλά του χωριού μας. Είχε τελειώσει, θυμάμαι, η Θεία Λειτουργία με την Πρώτη Ανάσταση. Εγώ, φεύγοντας από την εκκλησία, ακολούθησα τον Προπαθανάση στο σπίτι του. Με αγαπούσε ο γέροντας και η αγάπη του με τραβούσε κοντά του και όπως μου έλεγε με προετοίμαζε για διάδοχό του στο αναλόγιο. Όταν φτάσαμε στο σπίτι, καθίσαμε κοντά στο αναμένο τζάκι. Η Θεία Θανάσαινα, αφού με καλωσόρισε, έσπευσε να γεμίσει τη χούφτα μου με ξερά σίκα, καρύδια και σταφίδες. «Σήμερα, παιδί μου», μου είπε, «έχουμε αυστηρή νηστεία. Γι' αυτό σου δίνω να φας ξηρούς καρπούς. Αύριο που θα είναι λαμπρή, έλα να σε κεράσω κόκκινο αυγό και γλυκά καρυδόπαστα που έφτιαξα για τη γιορτή». Την ώρα που η Θεία Θανάσαινα μου έλεγε αυτά, είδα τον Μπαρμπαθανάση να κουνάει δακρυσμένο στο κεφάλι του και αυθόρμητα τον ερώτησα: «Τι συμβαίνει, Μπάρμπα, γιατί κλαις?» «Αχ, Δημήτρη μου, αυτό ήταν το κοσμικό μου όνομα», μου είπε. «Μέρα που είναι σήμερα, ο νός μου πήγε στους παλαιότερους χωριανούς μας που έζησαν εδώ στον τόπο μας και που τώρα αναπαύονται κάτω στο κημητήριο του χωριού. Ήταν άλλοι άνθρωποι αυτοί, παιδί μου. Δεν τους φτάνουμε εμείς στην πίστη και στην αγιότητα». Αυτοί, χωρίς αμφιβολία, μιλούσαν με το Θεό και τους Αγίους του. Θυμάμαι σαν απόψε Μεγάλο Σάββατο κάτι θαυμαστό που συνέβη εδώ στο διπλανό συνοικισμό. Όταν χτύπησε η καμπάνα της εκκλησιάς για την Ανάσταση, όλο το χωριό κατά οικογένειες ξεκίνησε για την εκκλησιά. Μαζί τους ανέβαιναν και ο Γερογεωργάκος, ο Τσέλιγκας με τη φαμελιά του. Μόλις πέρασαν τη μεγάλη ανηφόρα, άκουσαν μέσα στην ησυχία της νύχτας, πέρα στα μαντριά του Γεωργακού, μεγάλο θόρυβο. Ο Γεωργακός έκαμε λίγο πιο πέρα και έβαλε αυτή για να ακούσει καλύτερα τι συμβαίνει. Μαζί του στάθηκαν και άλλοι χωριανοί. «Λύκοι μπήκαν στο μαντρί μου», είπε. «Απόψε διάλεξαν να το κάνουν. Ξέρω εγώ. Ο Σατανάς τους έστειλε για να με εμποδίσει να πάω στην Ανάσταση. Αλλά έννοια του, δεν θα του κάνω το χατήρι». Κοίταξε πέρα, προς τα μαντριά, και φώναξε δυνατά. «Απόψε, προβατάκια μου, σας δίνω του Θεού μου». Και στρέφοντας το πρόσωπό του στους χωριανούς του, τους είπε: «Εγώ θα πάω στην εκκλησιά να ακούσω τον Χριστό σου Ανέστη, που τόσο πολύ το περιμένω και το λαχταρώ. Θέλω να λειτουργηθώ με τη φαμελιά μου και να κοινωνήσουμε τα άχραντα μυστήρια. 50 μέρες ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη αυτή νύχτα. Δεν τη χάνουμε τίποτα». «Τι είναι αυτά που λες, Γεωργακέ?» του είπαν οι συγχωριανοί του. «Τρέξε γρήγορα να γλιτώσεις τα πρόβατά σου και να σώσεις την περιουσία σου που με πολλούς και πολύχρονους κόπους έφτιαξες. Φύγε γρήγορα, μη χασομεράς. Κάθε λεπτό που περνάει, η ζημιά που σου κάνουν οι λύκοι γίνεται και πιο μεγάλη. Σκέψου, σε παρακαλώ, με την οικογένειά σου που ζει από αυτά τα πρόβατα». «Ένα να μην μείνει», τους αποκρίθηκε ο Τσέλιγκας. «Εγώ θα πάω στην Ανάσταση και ό,τι θέλει ο Θεός σας γίνει». Αυτά είπε και κίνησε για τον ναό, σκορπίζοντας όλους τους χωριανούς του το θαυμασμό για τη μεγάλη του πίστη. Στην εκκλησιά, πρώτος και καλύτερος ο Τσέλιγκας, στεκόταν αγέροχος στο στασίδι του, κρατώντας στα χέρια του την ολοφώτινη λαμπάδα του, που με το φως της χάιδευε το ρητιδωμένο πρόσωπό του. Στο κάλεσμα του ιερέα, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, πήγε πρώτος αυτός και μαζί του ιεραρχικά όλη η φαμελιά του και κοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια. Όταν ο λειτουργός διάβαζε το κατεχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, ο Γεωργακός στεκόταν μπροστά στην ωραία πύλη και άκουγε με προσοχή. Στα λόγια του παπά, ο Άδης Φύσιν επικράνθη, επαναλάμβανε το επικράνθη, με πείσμα και θυμό. Λες και εκδικιόταν τον Άδη και μαζί του τον διάβολο με τη σκοτεινή δυναστεία του. Και όταν το κείμενο έφτασε στο «Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται», ο Τσέλιγκας στην κάθε επανάληψη του Ανέστη φώναζε δυνατά και θριαμβευτικά με φωνή που σκέπαζε εκείνες των συνεορταστών του, το δικό του Ανέστη. Παρότι δεν ήξερε πολλά γράμματα, ο τρόπος που αντιδρούσε στο άκουσμα των ρημάτων, επικράνθη και Ανέστη, έδειχνε πως όχι μόνο τα καταλάβαινε, αλλά κυριολεκτικά τα βίωνε μέσα στην ψυχή του. Χωρίς δηλαδή να το ξέρει, θεολογούσε. Βγαίνοντας από την εκκλησιά, αφού είπε το Χριστός Ανέστη με τη φαμιλιά του και τους χωριανούς και άκουσε το αληθώς Ανέστη, κίνησε για το σπίτι του, γεμάτος αναστάσιμη χαρά και αγαλίαση.
Όταν έφτασαν στο σπίτι, αφού πρώτα άναψαν το καντήλι με τον ασάσιμο φως, έστρωσαν τραπέζι για να φάνε την παραδοσιακή μαγειρίτσα και να τσουγκρίσουν το κόκκινο αυγό. Αφού φάγανε και άλλοι αποσύρθηκαν για ύπνο, ο Γεωργακός, που δεν τον χωρούσε ο τόπος, πήρε την κλίτσα του και βγήκε από το σπίτι για να πάει στο μαντρί να δει τι ζημιά του έκαναν οι λύκοι και πόσα από τα πρόβατα του απόμειναν. Ανέβαινε τον ανηφορικό δρόμο που οδηγούσε στις θάνες του. Με γρήγορο βηματισμό, έχοντας διαρκώς το νου του στα ζωντανά του. Όταν έφτασε πολύ κοντά, τον ανησύχησε η μεγάλη ησυχία που επικρατούσε εκεί. «Άιντε», είπε, «πάνε τα προβατάκια μου, δεν θα γλίτωσε κανένα». Και με αυτές τις σκέψεις μπήκε στο μαντρί. Εκεί έζησε όλο το θαύμα της Ανάστασης. Τα πρόβατά του είχαν στριμωχθεί όλα μαζί στην αριστερή πλευρά. Ακίνητα, σαν μαρμαρωμένα. Στην άλλη πλευρά είδε να γυαλίζουν μέσα στο σκοτάδι 4 μάτια. Πάνω στα ξερά χορτάρια που στρώνουν οι βλάχοι για να είναι τα ζωντανά τους στεγνά και σεστά, κάθονταν σαν τα ήμερα σκυλιά 2 λύκοι και τον κοίταζαν. Συγκλονισμένος από αυτό που έβλεπε, πήγε αθόρυβα και άνοιξε τη μαντρόπορτα. Ύστερα στάθηκε λίγο παράμερα και για να διώξει τους λύκους, χτύπησε με δύναμη τις παλάμες των χεριών του. Οι λύκοι πετάχτηκαν αμέσως έξω από το μαντρί και εξαφανίστηκαν. Ο Γεωργακός τότε στράφηκε προς τα πρόβατα, τα μέτρησε ένα προς ένα και ότου θαύματος. Τα βρήκε όλα, όχι μόνο ζωντανά και σωστά στον αριθμό, αλλά και ανέγκυχτα. Οι λύκοι δηλαδή δεν τα είχαν ακουμπήσει. Ούτε καν μια σταλαγματιά αίματος δεν βρέθηκε πάνω στο μαλλί τους και στο δάπεδο. Ο πολύπυρος βοσκός, που στα τόσα χρόνια που φρόντιζε τα πρόβατά του, γνώρισε και άλλες τέτοιες επισκέψεις που όλες είχαν το κόστος τους. Άλλες μικρό και άλλες μεγάλο. Κατάλαβε πως αυτό που του συνέβη και την αναστάσιμη αυτή νύχτα ήταν θεία παρέμβαση. Χωρίς καμία γι' αυτόν αμφιβολία, ο Αναστάς Κύριος φίμωσε τα στόματα των λύκων και προστάτευσε τα πρόβατά του. Γι' αυτό πήγε και γονάτισε ανάμεσά τους. Και αφού έκανε 3 φορές το σταυρό του, φώναξε θριαμβευτικά: «Χριστός Ανέστη». Και τότε, όταν θαυμασίων σου Κύριε, όπως έλεγε στους χωριανούς του, άκουσε τα πρόβατα να του αποκρίνονται με ανθρώπινη φωνή: «Αληθώς Ανέστη». «Τέτοιοι άνθρωποι, παιδί μου, ζούσαν στα χωριά μας εκείνα τα χρόνια», είπε ο Μπορπαθανάσης, τελειώνοντας την ιστορία του. «Άνθρωποι, φτωχοί μεν, αλλά αληθινοί χριστιανοί, με μεγάλη πίστη και ευσέβεια». Και συνέχισε: «Ήταν αδιανόητο, για όλους μας ανεξαιρέτως, να λείψουμε την αγιασμένη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου από την Ανάσταση του Χριστού μας. Ο παπάς μας δεν έβγαζε Ανάσταση αν δεν ήσαν όλοι οι χωριανοί παρόντες. Από τα βυζανιάρικα παιδιά μέχρι τους γέροντες, μόνο οι κατάκητοι ξερούνταν». Η ιστορία του Μπαρμπαθανάση κυριολεκτικά με μάγεψε και από τότε φυτεύθηκε για πάντα μέσα στην ψυχή μου και ποτέ δεν ξαναβγήκε από εκεί. Κάθε Μεγάλο Σάββατο την αναπολώ και η θύμησή της με συγκινεί βαθύτατα. Την θεωρώ πνευματική ένεση που με δυναμώνει και με ενισχύει πνευματικά για να γιορτάζω κι εγώ με την πρέπουσα ευλάβεια την Ανάσταση του Κυρίου μου. Την διηγούμε και στους πιστούς που έρχονται στο μοναστήρι μας για να ωφελούνται κι αυτοί. Ιερά Μονή Εσφυγμένου, το Πάσχα του Γεωργακού.